Το βασικό θέμα στον πλανήτη, βέβαια, δεν είναι αυτό. Είναι το τι γίνεται στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας και πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα. Η Κορίνα Γεωργίου είναι και πάλι μαζί μας. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Γεια σας, Κορίνα. Λοιπόν, παρά τις διαβεβαιώσεις των Ρώσων πως δεν επίκειται επέμβαση στα σύνορα μεταξύ. Με επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, εδώ βλέπουμε εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα η Ουκρανία από τα καταφύγια τα οποία στείνονται στο Κίεβο, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα σε περίπτωση βομβαρδισμών. Πρόκειται, υπάρχουν 500 συνολικά στην πόλη. Αυτό το συγκεκριμένο χτίστηκε το 1985 και έχει χωρητικότητα 320 ανθρώπων. Μπορεί να φιλοξενεί 320 άτομα δηλαδή. Θα γίνει προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και φυσικά νερού και βέβαια επίπλων, προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν έως 3 μέρες θα μπορούν να μένουν σε αυτό το σημείο. Αντιλαμβάνεστε, αυτό ανεβάζει και την ανησυχία στα ύψη, διότι βλέπουμε ότι ετοιμάζονται ουσιαστικά οι Ουκρανοί για πόλεμο, σε περίπτωση που αυτό συμβεί. Από την πλευρά του, οι ΗΠΑ δηλώνουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Και βέβαια ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι θα αντιδράσουμε σε οτιδήποτε και αν συμβεί. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να επιλέξουμε τη διπλωματική οδό. Οι ΗΠΑ λοιπόν λένε αυτό. Η Ρωσία λέει από την πλευρά τη ότι εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε το λόγο για τον οποίο γίνεται τόσο μεγάλο λόγο. Εμείς δεν σκοπεύουμε σε καμία περίπτωση να επιτεθούμε. Ωστόσο, λένε και κατηγορούν την Ουκρανία πως προσπαθεί να ανεβάσει την ένταση στα ύψη και να προκαλέσει. Κάτι το οποίο βέβαια καταδικάζει η Ουκρανία. Να σας πω, εδώ βλέπουμε φωτογραφίες Αμερικανών στρατιωτών οι οποίοι εκπαιδεύουν τους Ουκρανούς. Και να κλείσω λέγοντας πως παγώνει από την πλευρά της Κομισιόν ο Nord Stream 2 και υπάρχει και συζήτηση να παράσχουν οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία σε περίπτωση που είναι απαραίτητο. Καλημέρα.